Ενεργειακή προετοιμασία νευρολογικού μας συστήματος, προσυλλοποίηση. Ελάτε σήμερα να δούμε πώς χρειάζεται να προετοιμάσουμε ενεργειακά ουσιαστικά το νευρολογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς υλοποίηση των επιθυμιών μας. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και έπειτα να αρχίζω να εξηγώ την παρουσία του νευρολογικού συστήματός μας σε αυτή μας τη δραστηριότητα, βλέπε υλοποίηση, ποιος είναι ο ρόλος δηλαδή του νευρολογικού μας συστήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Υλοποιώ, φέρνω στην ύλη, προϋποθέτει ενεργειακή προετοιμασία και το αμέσως επόμενο βήμα είναι η δράση. Ας μην ξεχνάμε πως από τη στιγμή που θέλουμε να φέρουμε κάτι στην ύλη, από την ενεργειακή κατάσταση, την καθαρή ενεργειακή κατάσταση στην ύλη, χρειάζεται το βήμα, παύλα τα πολλά βήματα ενδεχομένως, που ονομάζεται δράση, που ονομάζονται δράσεις, δηλαδή κίνηση. Χρειάζεται κίνηση, μαζική κίνηση, η ενεργειακή συχνότητα, για να έρθει στην ύλη, για να υλοποιηθεί. Μία πολύ βασική τοποθέτηση που χρειάζεται να κάτσει μέσα μας και να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με βάση αυτή το ποιοι είναι οι στόχοι μας, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα υλοποιήσουμε κάτι. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το τι είναι αυτό που θέλουμε να υλοποιήσουμε, γιατί παίζει ρόλο το τι και όχι μόνο το γιατί. Το γιατί σημαίνει ότι το θέλω πάρα πολύ. Είναι συνδεδεμένα στην πραγματικότητα το τι και το γιατί. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε «Μα το θέλω πάρα πολύ». Ναι, αλλά για τους σωστούς λόγους. Εάν δεν το θέλεις για τους σωστούς λόγους, και θα εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί, τότε το τι θέλεις χρειάζεται να προσαρμοστεί, επαναπροσαρμοστεί, αφού επαναξιολογηθεί με βάση τους σωστούς λόγους, δηλαδή με βάση το ποιος πια είσαι. Γιατί υπάρχει ένας πολύ βασικός κανόνας που ονομάζεται «θα υλοποιήσεις», «θα δημιουργήσεις», «θα λάβεις αυτό που είσαι». Όχι αυτό που θέλεις, όχι αυτό που θα ήθελες, αλλά αυτό που είσαι. Αν η επιθυμία σου, αν αυτό που θέλεις είναι ευθυγραμμισμένο με τον κορμό σου, είναι ευθυγραμμισμένο με το ποιος, ποια είσαι, τότε ναι, θα το υλοποιήσεις, θα το λάβεις. Εννοείται, όχι δίχως το πρώτο κανόνα που βάλαμε εδώ, δηλαδή τα βασικά, την πρώτη βασική σκέψη ότι χρειάζεται ενεργειακή προετοιμασία πλάς κίνηση και δράση, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να είσαι σε εγρήγορση του εαυτού σου. Και εδώ έρχεται λοιπόν η δουλειά με τον εαυτό. Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν ξέρεις και τι θέλεις πραγματικά και άρα τι μπορείς, τι είσαι προορισμένος δηλαδή, να υλοποιήσεις δημιουργήσεις. Χρειάζεται να ξέρεις ποιος πια είσαι. Χρειάζεται να ανακαλύψεις ποιος πια είσαι. Χρειάζεται να δουλέψεις με τον εαυτό σου για να δεις αν πράγματα τα οποία έχεις ήδη μέσα σου, από την ανατροφή σου, από την ανατροφή μας όλοι, από την κουλτούρα μας, από τον πολιτισμό μας, από τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, από το τι σημαίνει κοινωνικές νόρμες, αν αυτά μήπως, επειδή είναι χτισμένα μέσα σου, μέσα μας, εμποδίζουν την ενεργειακή συχνότητα που είσαι προορισμένη, προορισμένος να εκφράσεις πάνω στον πλανήτη. Αν όλα αυτά εμποδίζουν το να εκφράσεις το ποιος πια είσαι. Και εκεί χρειάζεται εξτρά δουλειά, να απομακρύνεις τα εμπόδια. Άρα και να ασχοληθείς με την προσωπική σου ανάπτυξη και αυτογνωσία επιβάλλεται και να δουλέψεις θεραπευτικά ενδεχομένως με τον εαυτό σου για τραύματα και πληγές που εμποδίζουν την υλοποίηση του εαυτού σου, την πλήρη έκφραση του εαυτού σου και να δεις σε επίπεδο διαχείρισης και πρακτικό τι μπορεί να σε εμποδίζει.
Παρότι λέω σε επίπεδο διαχείρισης και πρακτικό, αυτό που στην πραγματικότητα εννοώ είναι που κάποιες φορές, αν όχι όλες, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, κάποιοι τρόποι που εμείς τους θεωρούμε δεδομένους και απλούς και δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τραύματα και πληγές, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μεγαλώσαμε, αλλά όχι με κάτι τραυματικό. Δημιουργούν όμως πεπιθήσεις για το τι χρειάζεται να κάνω και πώς, και άρα εκεί πρακτικά νιώθουμε ότι υπάρχουν εμπόδια, ενώ στην πραγματικότητα τα εμπόδια είναι στο νου μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τη ζωή, στον τρόπο που σκεφτόμαστε για αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Για να δούμε λοιπόν την ενεργειακή μας προετοιμασία αφού βάλαμε τις βάσεις εδώ, έτσι για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι πράγματα συζητάμε. Και να μην είναι πουλάω φύκια για μεταξωτές κορδέλες και έτσι μαγικά θα γίνουν όλα. Το πρώτο βήμα είναι το άνοιγμα του αγωγού σου, άνοιγμα ροής ενέργειας, άνοιγμα καναλιού ροής φωτός, άνοιγμα των καλωδίων, άνοιγμα ουσιαστικά των μπλοκαρισμένων σημείων. Αυτό το άνοιγμα, αυτό στον αγωγό ροής φωτός, είναι κάτι που χρειάζεται να κατασκευαστεί. Όταν λέω κατασκευαστεί, είναι γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν είναι απλά ένας αγωγός, ένα κανάλι που είναι μπλοκαρισμένο, αλλά που δεν υπάρχει καν. Τι δεν υπάρχει, ελάτε να δούμε σε επίπεδο σκέψης ουσιαστικά τι δεν υπάρχει, γιατί ίσως έως τώρα να ακούγεται θεωρητικό. Αυτό που δεν υπάρχει είναι το αξίζω να λάβω και αφού δεν αξίζω να λάβω δεν έχω αυτό το κανάλι ροής λήψης. Δεν έχω κατασκευασμένο μέσα στο σώμα μου, μέσα στο νευρολογικό μου σύστημα, αυτό τον αγωγό που λέγεται λήψη. Η λήψη λοιπόν έχει να κάνει με το στέκομαι και νιώθω να αξίζω με βάση το ποιος είμαι και γι' αυτό επιμένω στο ότι χρειάζεται να ξέρω ποιος πια είμαι και ότι αξίζω. Αν απλά λέω αξίζω, χωρίς να το πιστεύω, δεν δουλεύει, δεν κατασκευάζουμε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κατασκευάζεται έτσι ο αγωγός ροής ενέργειας. Χρειάζεται πραγματική πίστη στο αξίζω. Και όχι επειδή το είπα πολλές φορές, αλλά επειδή πραγματικά το ανακάλυψα μέσα μου. Γι' αυτό και είναι ένα μεγάλο προσωπικό ταξίδι. Αυτό το ταξίδι του να ανακαλύψω ποιος πια είμαι. Το ταξίδι της αυτογνωσίας και έπειτα της προσωπικής ανάπτυξης. Δεν είναι αρκετή, επαναλαμβάνω, η επανάληψη. Δεν είμαστε ρομποτάκια, δεν είμαστε μαϊμουδάκια. Μόνο να επαναλαμβάνουμε και μετά θα το πιστέψουμε. Η επανάληψη είναι καλή, έτσι ώστε να αναλάβω δράση ανακάλυψης του εαυτού μου και αυτογνωσίας μου. Όχι τελικά ότι μόνο η επανάληψη ωραίων λέξεων και ωραίων δηλώσεων και ωραίων τοποθετήσεων θα με οδηγήσει στο να πιστέψω στον εαυτό μου. Ό,τι περιγράφω τώρα και ό,τι περιγράφουμε σήμερα και θα προχωρήσω και παρακάτω, είναι γιατί όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με το νευρολογικό μας σύστημα. Το νευρολογικό μας σύστημα λοιπόν χρειάζεται να νιώσει safe σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και ως τώρα έχει μάθει να μην νιώθει ασφάλεια πάνω στον πλανήτη. Είτε λόγω τραυμάτων και πληγών βλέπε αυτά χρειάζεται να τα δούμε και να τα θεραπεύσουμε, είτε λόγω του ότι μάθαμε πως ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά μόνο εχθρικό περιβάλλον. Γιατί ναι, πράγματι υπάρχουν απειλές πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι ρεαλιστικό να λέμε όλα είναι καλά, τύπου ότι δεν θα βρω ποτέ απειλή μπροστά μου, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κάποιος που θα θέλει να με εμποδίσει, να με εκμεταλλευτεί, να μου κάνει κακό. Όλα αυτά υπάρχουν, αλλά υπάρχει και το ειρηνικό, όμορφο, ασφαλές κομμάτι πάνω στον πλανήτη. Όταν το νευρολογικό μας σύστημα όμως είναι χτισμένο, είτε λόγω τραυμάτων, είτε λόγω της ανατροφής μας και των κοινωνικών πεπιθήσεων που απορροφήσαμε, όταν το νευρολογικό μας σύστημα λοιπόν είναι χτισμένο με βάση το ότι το περιβάλλον μου είναι εχθρικό, τότε αυτό και θα δημιουργήσει. Αυτή είναι η συχνότητα στην οποία εκπέμπει και θα εκπέμπει. Και ερχόμαστε λοιπόν στο αμέσως προηγούμενο ζήτημα που έχει να κάνει με το ποιος είμαι. Το ποιος είμαι λοιπόν, ναι μεν έχει ένα πυρήνα, δηλαδή είμαι αυτός που μπορώ να εκπέμψω τα αυτά και αν τα ανακαλύψω θα μπορέσω να υλοποιήσω τα πράγματα που λαχταρώ, αλλά προς το παρόν, το είμαι αυτός είναι μια ενεργειακή συχνότητα στην οποία εκπέμπω και είναι χτισμένη αυτή η ενεργειακή συχνότητα από την ανατροφή μου.
Άρα ουσιαστικά εκπέμπω την ενεργειακή συχνότητα, επειδή κάποιους ανθρώπους τους μπερδεύει αυτή η λέξη, τη συναισθηματική κατάσταση. Αυτό είναι η ενεργειακή συχνότητα. Εκπέμπω τη συναισθηματική κατάσταση της ανατροφής μου. Εκπέμπω συνέχεια την ιστορία που μου έμαθαν στην παιδική μου ηλικία για το τι σημαίνει κόσμος, για το τι σημαίνει δράση, για το τι σημαίνει αν εγώ αξίζω. Άρα, ό,τι βήματα κουβεντιάζουμε σήμερα και ό,τι βήματα ακούτε εδώ στο κανάλι μου είναι για να νιώσει το νευρολογικό σύστημα ασφάλεια, για να μπορέσει να χαλαρώσει, για να βρεθεί σε θέση λήψης. Χρειαζόμαστε τη θέση λήψης. Μία εξτρά βοήθεια λοιπόν εδώ, ένα εξτρά βήμα είναι η θέση ευγνωμοσύνης. Η θέση ευγνωμοσύνης συνδέεται άμεσα με τη θέση λήψης και την εναρμόνιση του νευρολογικού μας συστήματος με την ασφάλεια, δηλαδή με την ειρήνη, έτσι ώστε να το πάρουμε μαζί μας, να συμμαχήσουμε μαζί του, να το πάρουμε, γιατί ως τώρα ήταν ένα σκοτεινό μας κομμάτι που μας εμπόδιζε, να πάρουμε λοιπόν μαζί μας τα σκοτάδια μας για να προχωρήσουμε στο να δημιουργήσουμε το φως που θέλουμε, δηλαδή την ενεργειακή κατάσταση που θέλουμε, να την υλοποιήσουμε, να την φέρουμε στην ύλη. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν είναι απαραίτητο βήμα στη διαδικασία της υλοποίησης. Το να νιώθω ευγνωμοσύνη, το να δουλέψω την ευγνωμοσύνη, δεν τη νιώθουμε πάντοτε αυθόρμητα και χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας και να την δουλεύουμε σε καθημερινή βάση με πρακτικές διαλογισμού, με πρακτικές καταγραφών και με πρακτικές υπενθύμησης αυτής της ενεργειακής κατάστασης, δηλαδή συναισθηματικής κατάστασης, υπενθύμησής της μέσα στον εσωτερικό μας διάλογο κάθε μέρα. Αν είναι δυνατόν και όλη μέρα, ξέρω ότι δεν γίνεται όλη μέρα, αλλά κάθε μέρα. Αυτές όλες οι τοποθετήσεις, δεν έχω ανάγκη κανέναν, θα το κάνω μόνη μου. Όχι, αυτό είναι ένα επιπλέον μπλοκ της θέσης λήψης, γιατί παρότι λέμε θέλω να πετύχω αυτό, θέλω να πετύχω το άλλο, πάνω στον πλανήτη συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε τη συνεργατικότητα και ομαδικότητα, δηλαδή και τη λήψη βοήθειας προκειμένου να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Άρα, αυτό το θα το κάνω μόνη μου, όχι, θα το κάνω μόνος μου, άστο, εγώ. Αυτό είναι μπλοκ. Και επειδή κάποιοι, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου παραπονιούνται για μοναξιά, αλλά επιλέγουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Θα το κάνω μόνοι μου, θα το κάνω μόνος μου, όχι, μην γίνω βάρος σε κανέναν. Επιλέγεις τη μοναξιά σου με αυτόν τον τρόπο. Γιατί επιλέγεις να εκπέμπεις σε αυτή την ενεργειακή συχνότητα. Μόνος. Αυτό εκπέμπεις, αυτό και θα λάβεις τελικά. Γιατί αυτή είναι η ενεργειακή σου συχνότητα. Και με παρέα να είσαι, πάλι μόνος σου θα νιώθεις. Χρειάζεται λοιπόν να στήσουμε μέσα μας και τη θέση λήψης, να στήσουμε μέσα μας και τη θέση ευγνωμοσύνης που είναι κομμάτι της θέσης λήψης και την αποφασιστικότητα, που η αποφασιστικότητα έρχεται από το πόσο πολύ θέλω αυτό που όμως είναι στον πυρήνα μου, δηλαδή στο ποιος είμαι, να υλοποιήσω. Η αποφασιστικότητα και η θέση αποφασιστικότητας που έχει να κάνει με την αξία και την πίστη στον εαυτό είναι απαραίτητο βήμα στην υλοποίηση. Θα χρειαστεί λοιπόν, γνωρίζοντας τον εαυτό σου, τον εαυτό μας, να βρεθούμε να ευθυγραμμιστούμε με τις αξίες μας, με το αξιακό μας σύστημα και να υλοποιήσουμε αυτό, γιατί στο τέλος, αυτή είναι όλη η δουλειά. Η υλοποίηση του αξιακού μας συστήματος, αφού είναι ένα καλοακονισμένο αξιακό σύστημα, με καθαρότητα διάβγεια και με υψηλά επίπεδα συμπόνιας και καλοσύνης προς τον εαυτό. Αυτό λοιπόν είναι προσιλοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάβεις το όνειρό σου, ακολουθώντας ένα-ένα αυτά τα βήματα. Πλάς, όπως είπα, σε επαναφέρω στην αρχή, κίνηση και δράση. Με αποφασιστικότητα και πίστη. Και φυσικά θα πρέπει να μάθεις, όπως λέγαμε πριν, λαμβάνω βοήθεια, το να λαμβάνεις βοήθεια, να παραδίδεσαι, να αποπροσκολάσαι από το ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου, μόνος μου. Να
βρεθείς μέσα σου με την έννοια ότι είσαι συνδημιουργός. Το συνδημιουργός σημαίνει ότι δημιουργείς και με κάποιον, κάποιους άλλους. Δημιουργείς με όλο το σύμπαν, δημιουργείς με όλους και όλες τις ενεργειακές συχνότητες παράλληλα. Άρα θα χρειαστεί να βρίσκεσαι σε έναν ρυθμό. Εσύ να μένεις στο κέντρο σου, αλλά να μπορείς να κινείσαι με ευελιξία στους συμπαντικούς ρυθμούς. Γι' αυτό και ο διαλογισμός εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μας φέρει σε σύνδεση με τους κύκλους της ζωής, με τους βιορυθμούς μας, με την νευροβιολογία μας. Θέλω πάρα πολύ να συνεχίζετε να ακούτε ανάλογα βίντεο που έχουν να κάνουν με την νευροβιολογία μας, γιατί ουσιαστικά είναι αυτός ο αγωγός ροής η νευροβιολογία μας για να δημιουργήσουμε. Είναι μία σύνδεση της ύλης με την ενέργεια. Αυτό είναι η νευροβιολογία μας. Η σύνδεση, η γέφυρα αν θέλετε, ενέργειας και ύλης. Είναι απαραίτητο να συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Δεν είναι ότι ακούσατε σήμερα αυτό το βίντεο και τελείωσε. Βουτάμε στα σκοτάδια μας να δούμε τι κάνουμε λάθος, τι κάνουμε σωστά, να επαναξιολογήσουμε τα λάθη μας, να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Δουλεύοντας όμως με τον εαυτό μας, οι διορθωτικές κινήσεις δεν είναι μαγικές και γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί αν ανακαλύψεις πως υπάρχουν πληγές και τραύματα, θα χρειαστεί να μπεις σε θεραπεία. Αν ανακαλύψεις πως υπάρχουν βαθιά δυσλειτουργικές πεπιθήσεις, χρειάζεται μια συστηματική δράση αλλαγής αυτών. Βουτάμε στα σκοτάδια μας λοιπόν, για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.